συναγωνίστρες και συναγωνιστές, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Φορέων Περάματος, Κερατσινίου και Τραπετσόνας, που συγκροτήθηκε ενάντια στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό, ενώνουμε σήμερα τη φωνή μας με σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και της υπόλοιπης Αττικής. Δίνουμε και εμείς αγωνιστικό παρόν για να προστατέψουμε τη ζωή των οικογενειών μας, την υγεία μας, το περιβάλλον, για να διεκδικήσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας, κόντρα στα κυβερνητικά και επιχειρηματικά σχέδια. Στην περιοχή μας δεν έχουμε ξεκινήσει χτες αυτόν τον αγώνα. Είναι πολλά χρόνια τώρα που πραγματοποιούμε πολύμορφες κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις και αποκλεισμούς. Αποκαλύπτουμε τις τραγικές συνέπειες που έχουν αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια στην υγεία μας. Πιο συγκεκριμένα, στην Τραπετσόνα η λειτουργία των καζανιών της Oil One ρυπαίνει την περιοχή με ανυπολόγιστους κινδύνους για τον λαό. Είναι χαρακτηριστικό πόσο αποπνιχτική είναι η δυσοσμία που κατακλείζει όλη την περιοχή μέχρι τον Πειραιά, ειδικά τις μέρες του καλοκαιριού. Η όρεξη της Oil One άνοιξε από τον ίδιο τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν τολμάει σήμερα να ζητάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητες στην περιοχή μας. Στο Πέραμα, εκεί λειτουργούν δεκάδες καζάνια του θανάτου. Οι πυρκαγιές στην περιοχή δεν είναι σπάνια απλή. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει σε ΣΜΑ το χώρο των 10 στρεμάτων στο παλιό νεκροταφείο Περάματος, μέσα στη γειτονιά και δίπλα σε σχολείο. Ένα χώρο που πραγματικά θα μπορούσε να προσφέρει ανάσα στον περαμαϊκό λαό, αν αξιοποιούνταν ως ελεύθερος χώρος πρασίνου. Στην Πειραϊκή, με τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τους πειραιώτες από το έργο επέκτασης της προβλήτας για την κρουαζιέρα, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλίωση της ακτογραμμής, την καταστροφή του φυσικού και αρχαιολογικού τοπίου, την υποβάθμιση στη θάλασσα του Σαρονικού, την ακόμα μεγαλύτερη παρεμπόδιση της πρόσβασής μας στη θάλασσα και την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα κρουαζιερόπλια. Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Περιφερειακή Αρχή Πατούλη, υλοποιώντας το σχεδιασμό της προηγούμενης των ΣΥΡΙΖΑ Δούρου, προχωρά σε ένα ακόμη έγκλημα, τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό. Εκεί σχεδιάζουν να επεξεργάζονται 250.000 τόνους απορριμμάτων το χρόνο για τα επόμενα 30 χρόνια. Το έργο εξάλλου προχωρά ταχύτατα. Κατέληξαν ήδη στην εταιρεία τεχνικό σύμβουλο που θα υπογράψει τη σύμβαση για τις εργασίες. Έχουν ήδη καθορίσει τις λεπτομέρειες του έργου. Σκοπός της ΜΕΑ είναι να αξιοποιηθούν τα απορρίμματα για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης τους, να δημιουργηθεί καύσιμη ύλη. Δεν είναι λοιπόν άδικη η ανησυχία που έχουν προκαλέσει οι περαιτέρω διαρροές για σχεδιασμούς καύσης στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά τους ΜΑ, πέρα από τον υπάρχοντα που λειτουργεί στο Σχιστό, λειτουργούν δύο ακόμη. Αυτός που χωροθετήθηκε μέσα στην πόλη του Περάματος και ένας επίσης μέσα στην περιοχή του Σχιστού και ένας επίσης που είναι ο ΣΜΑ του Δήμου Πειραιά και λειτουργούσε παράνομα για 11 χρόνια και αυτός νομιμοποιήθηκε μέσα στην πανδημία. Η ανεξέλεγκτη και χωρίς προϋποθέσεις χωροθέτηση νέων ΣΜΑ στην περιοχή του Πειραιά είναι κομμάτι ακριβώς αυτού του Γενικού Αντιλαϊκού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς που πήραμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε αυτή τη συντονιστική επιτροπή, έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες ενέργειες αυτό το χρόνο της πανδημίας ενάντια στο σχεδιαζόμενο έγκλημα. Σήμερα είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε πως όλα όσα έχουμε ήδη κάνει ήταν η αρχή. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Δεν έχουμε δύο ζωές να χαρίσουμε τη μία στις βιομηχανίες τσιμέντου και πετρελαίου. Ούτε και ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας μια ζωή στο κίνδυνο του καρκίνου. Ξέρουμε καλά ότι ο αγώνας που έχουμε ξεκινήσει δεν είναι εύκολος και ούτε θα κριθεί σε λίγες εβδομάδες. Εδώ συγκρούονται τα συμφέροντα δύο μεγάλων στρατοπέδων. Απ' τη μία έχουμε τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Βλέπουν στη διαχείριση των σκουπιδιών ακόμα ένα πεδίο για χρυσές business. Τα σκουπίδια γίνονται χρυσός για τους λίγους. Φτηνή πρώτη ύλη, καύσιμο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα φορτώνουν το κόστος στις πλάτες μας με μία σειρά τρόπους. Με τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, με το ειδικό τέλος ταφής που ο ΣΥΡΙΖΑ είπε περιβαλλοντική εισφορά, με το πληρώνω όσο πετάω και άλλα πολλά. Αυτοί οι σχεδιασμοί κάνουν τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για τη δημιουργία δομών διαχείρισης απορριμμάτων κυριολεκτικά λάστιχο.
Τα καθορίζουν σε τελική ανάλυση με βάση το πού γίνει η ζυγαριά των ανταγωνισμών, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Οι αποφάσεις τους δεν παίρνουν καθόλου υπόψη περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της κάθε εγκατάστασης. Και βέβαια, αυτοί οι σχεδιασμοί δεν είναι πυρεώτικη πρωτοτυπία. Οι ίδιοι νόμοι έχουν οδηγήσει στην επέκταση του χιτά φυλής, στην καύση στο Θριάσιο, στην καύση στο Βόλο και πάει λέγοντας. Είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες εξειδικεύει η τωρινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Από την άλλη μεριά όμως είμαστε όλοι εμείς. Είναι οι εργαζόμενοι και ο λαός του Πειραιά. Όταν λέμε ότι θα υπερασπιστούμε την υγεία μας, ξέρουμε καλά ότι στο Κερατσίνι και στο Πέραμα των 120.000 και πλέον κατοίκων υπάρχει μόνο ένα κέντρο υγείας και αυτό λειτουργεί για τις ανάγκες της πανδημίας, αναδήμου. Ξέρουμε καλά ότι οι άνθρωποι μας που δουλεύουν στο λιμάνι και στις βιομηχανίες της περιοχής δεν έχουν κανέναν εξειδικευμένο σταθμό να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος ή εγκαυμάτων. Μήπως είναι άσχετα μεταξύ τους τα ψηλά επίπεδα καρκινογόνων ουσιών στον αέρα που αποδεδειγμένα αναπνέουμε με την αύξηση των καρκινογενέσεων στον Πειραιά, με τις λιποθυμίες μαθητών όποτε πιάνουν οι ζέστες, με αυξημένες διαταραχές ενδοκρινολογικών νοσημάτων στις νέες γυναίκες? Μήπως είναι άσχετα με όλα τα παραπάνω ότι τα ολοένα και πιο αυξημένα κέρδη αυτών των ίδιων επιχειρηματιών στηρίζονται στο σμπαράλιασμα των δικαιωμάτων, στην εντατικοποίηση της δουλειάς για τις γυναίκες στα σούπερ μάρκετ του Πειραιά, στους εργάτες στο λιμάνι και στη ζώνη? Δεν είναι ούτε άσχετα μεταξύ τους, ούτε τυχαία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο αγώνας μας χρειάζεται να δυναμώσει σήμερα, μέρα τη μέρα, άνθρωπο τον άνθρωπο. Δεν περισσεύει κανείς. Οι δημοτικές αρχές Περάματος και Κερατσινίου Τραπετσόνας έχουν κριθεί ήδη για τη στάση που δείχνουν. Στάση εχθρική στον αγώνα που κάνουμε. Πώς γίνεται να θες πραγματικά να μην λειτουργήσει ΜΕΑ στην περιοχή, όπως παριστάνει ο Δήμαρχος Κερατσινίου Τραπετσόνας και Περάματος, και την ίδια ώρα να έχεις ψηφίσει εδώ και 5 χρόνια κείμενο της Περιφερειακής Αρχής του ΣΥΡΙΖΑ που εγκρίνει την κατασκευή του? Πώς γίνεται να θες να προστατευτεί το περιβάλλον και την ίδια ώρα να ξέρεις και να κρύβεις ότι λειτουργεί παράνομα 11 χρόνια ΣΜΑ του Δήμου Πειραιά στο Σχιστό? Πώς γίνεται να προχωράς τη δημιουργία ΣΜΑ μέσα στην πόλη? Να παριστάνεις ότι τα βάζεις με τα μεγάλα συμφέροντα και την ίδια ώρα να στηρίζεις τα αντιλαϊκά σχέδια στη διαχείριση των σκουπιδιών? Να καλλιεργείς αυταπάτες και αναμονή? Να έχεις συμφωνήσει με δημιουργία ΜΕΑ και ακόμα κι αν είναι μικρότερης δυναμικής σε τόνους, να είναι ακόμα ένα κομμάτι στο πάζλ της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής μας? Προφανώς και δεν γίνεται. Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά, όπως και με τους αγώνες που έχουμε κάνει ενάντια στα καζάνια, ότι η Δημοτική Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ στο Κερατσίνι και στο Πέραμα θέλει να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Θέλει να βγει λάδι η ίδια επί της ουσίας για τη δική τους ευθύνη σε αυτό το έγκλημα. Να θολώσει τα νερά, να μας αποκλείσει. Γι' αυτό και δεν χωράει καμία εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη. Ξέρουμε καλά ότι εμείς ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Απαιτούμε να μην δημιουργηθεί ΜΕΑ στο Σχιστό. Ούτε σκέψη για εργοστάσιο καύσης. Να κλείσει τώρα ο ΣΜΑ του Παλαιού Νεκροταφείου Περάματος και ο ΣΜΑ του Πειραιά. Άμεση ανάπλαση του παλιού νεκροταφείου σε χώρο πρασίνου και αναψυχής. Να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες δυνατότητες με απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Να είστε καλά.